βουλευτή Νέα Δημοκρατία από τη Θεότητα. Καλησπέρα. Για Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, με το ωραίο όνομα, από την <συρύντα> ε, Χίο. βουλευτής ο, του Χίο. Ωραίο όνομα το λε, επειδή είναι και το δικό σου, Ανδρέα. <συρύντα> Ορίστε. Προφανώ. Λοιπόν, τώρα σε λίγη ώρα περιμένουμε να ξεκινήσει αυτή η πολυ συζητημένη, πολυθρύλητη προανακριτική επιτροπή σε λίγη ώρα. Έχουν γίνει καταγγελίε. Φιλοξενούσαμε πριν τον δικηγόρο του κ. Παπαγγελόπουλου, τον κύριο Τσοβόλα, ο οποίο λέει ότι αν επιμείνετε σε αυτήν την απόφαση τη πλειοψηφία και ο οικογνώμη, ότι στο τέλο θα δείτε ότι όλη η διαδικασία η κοινοβουλευτική θα κρυθεί από το δικαστικό συμβούλιο άκυρη. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να προκρίνω ότι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο ή όχι. Να, να μιλάμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Μέχρι στιγμή, τι έχουμε, Έχουμε μια απόφαση τη πλειοψηφία τη συγκεκριμένη επιτροπή η οποία βασίστηκε πάνω την αντίληψη και στο προηγούμενο που υπήρχε ότι δύο άνθρωποι που είναι μάρτυρες δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εισαγγελείς. Από εκεί και πέρα ζητήθηκε με βάση τον νόμο η αντικατάσταση των δύο αυτών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα τη εξηματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του τακτική προ αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική, ο σεβασμό τη κοινοβουλευτική τάξη και να μην ζήσουμε φαινόμενα που. Ε, δεν νομίζω ότι είναι υπέρ τη μια ή τη άλλη παράταξη του ενό ή του άλλου κόμματο. Ευτελίζουν συνολικά τη θεσμική λειτουργία. Ε, θέλω όμω με αφορμή αυτό να κάνω και μία ακόμα παρατήρηση. Διότι νομίζω ότι σε κανένα μα δεν αρέσουν αυτά τα πράγματα και ούτε ψηφιστήκαμε από τον κόσμο για να αναλώνουμε χρόνο και ουσία και στο δημόσιο λόγο μα για αυτό το είδο τα φαινόμενα. Αυτή είναι η κατάληξη όταν το Κοινοβούλιο έρχεται να υποκαταστήσει και τη δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό γενικώ, ω γενική παρατήρηση: δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα ή αύριο, αλλά πρέπει το συντομότερο δυνατό να απαλλάξουμε το ελληνικό κοινοβούλιο, του Έλληνε βουλευτέ, από αυτό το άρθρο και από αυτή την υποχρέωση να υποκαθιστούμε την τακτική δικαιοσύνη με τα προβλήματα που κατά καιρού υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο και τη διαδικασία, σα είπα ποια είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι δεν πρέπει να ζήσουμε σκηνέ που πλήγωσαν το θεσμό και παλιότερα. Να βγει μια άκρη από την υπόθεση αυτή, όπω συνεχίζεται παράλληλα στη δικαιοσύνη, να εξεταστεί και κατά πόσο υπήρξε αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κ. Παπαγγελόπουλο στην Επιτροπή τη Δικαιοσύνη. Νομίζω ότι πρέπει να η λογική και να πάμε με βάση τη κανονικότητα. Κύριε Μιχαλή, εσείς ναι. στην ίδια γραμμή αρχήν, θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ο συνάδελφος αναφέρεται στην κοινοβουλευτική τάξη και στην ομαλή λειτουργία των θεσμών όπως εμπροκειμένο ενός μιας επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και πάνω σε αυτή την εκτίμηση θέλω να πω ότι στην κοινοβουλευτική τάξη είναι η σύνθεση της μιας επιτροπής, εμπροκειμένου μιας προανακριτικής επιτροπής, να καθορίζεται από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Και σε καμία περίπτωση η πλειοψηφία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας να μην διαμορφώνει συνθέσεις πλειοψηφίες ή μειοψηφίες στις επιτροπές. Ως εκ τούτου λοιπόν η απάντηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε, ε, στην επιστολή του Προέδρου είναι ότι εμείς εμένουμε ε, στην άποψη ότι δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν οι δύο συνάδελφοι ε, με ένα Αυτό συγκεκριμένο τι σημαίνει, δηλαδή, σκεπτικό ότι οι δύο συνάδελφοι θα προσέλθουν στην Επιτροπή ε, από εκεί πέρα, εάν πράγματι η Επιτροπή ε, επιμείνει στην ε, απόφαση την Φαντάζομαι οποία έχει λάβει η πλειοψηφία, ο εκπρόσωποι τη Επιτροπή θα ζητήσουν να αποχωρήσουν. Νομίζω ότι ε, δεν θα υπάρξουν ακραίε συμπεριφορέ. Αυτή την εκτίμηση έχω, χωρί να έχω γνώση του, ε, το, των προθέσεων των δύο συναδέλφων. Αλλά νομίζω ότι ε, θα σεβαστούμε την ε, διαδικασία. Ναι, παρόλο που επαναλαμβάνω και πάλι έχουμε σοβαρές ενστάσεις και σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της επιστολής. Και άρα, επιτρέπετε... άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ψάχνετε και εσείς σε έναν τρόπο... Έναν εύσχυμο τρόπο τέλο πάντων να, να, μην γίνει αυτό που μα το έλεγε <coughs> ένα συνάδελφο χθε ο κ. Ξανθόπουλο, ότι έχει όρια ο κοινοβουλευτικό ακτιβισμό. Κοιτάξτε, το κοινοβούλιο. Δηλαδή δεν θέλετε να βγάλουν του δύο βουλευτές να το Και, και νομίζω εμεί το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι με τους θεσμούς, τους κοινοβουλευτικού μάλιστα θεσμούς, δεν κάνουμε παιχνίδια. Και νομίζω ότι η στάση μας και εμπροκειμένου θα καταδείξει την ίδια ακριβώ λογική. Όμως, αν μου επιτρέψετε Παρακαλώ, μια Παρακαλώ. πολύ σύντομη εκτίμηση να κάνω, ότι μ, η, η, ε, 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 έχουμε και ένα ε, ε, θέμα το οποίο πρέπει να θέσουμε σε μια βάση έτσι ειλικρινού συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Ο πρόεδρος τη Βουλή, όπως γνωρίζουμε όλοι εξελέγει με μια ευρύτατη πλειοψηφία και θεωρούμε ότι αυτή την ευρύτατη πλειοψηφία ο αξιότιμος πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να την τιμήσει και ως εκ τούτου να λειτουργήσει με ένα ευρύτερο πνεύμα συνένεσης και να μην επιμείνει στην άποψη την οποία διατύπωσε η πλειοψηφία Στο θέμα και αυτό. άρα σε μια μονομερή, ας μου επιτραπεί έκφραση, στάση. Λοιπόν, εδώ το ισχύει πέτα, το Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγα λεπτά θα ξέρουμε στην Πολύ πράξη τι θα γίνει. Αλλά πρόβλημα. νομίζω προαναγγέλλεται ποια θα είναι η στάση των δύο βουλευτών. Έρχεται να επιβιώσει λίγο και το ρεπορτάζ που λέγαμε. Θα τελειώσει σήμερα αυτή η διαδικασία. Τώρα, να, να αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο. Και Γιατί να πάμε, πάμε, στο πάμε στο, προσφυγικό, προσφυγικό αλλά... προσφυγικό. προσφυγικό. Αυτή είναι την αντιπαράθεση. Μετά έχει που... έχει και φορολογικό πριν φύγετε. την αντιπαράθεση. Αυτά είναι τα ουσιαστικά. Το προσφυγικό βασικά. Όλα έχουν τη σημασία του είχε νόημα αυτή η αντιπαράδεισή του κυρίου Γιαννούλη με τον κύριο Κυρανάκη εσείς θεωρείτε ότι μπορούν κάποιοι να πάνε έξω από ένα καταβλισμό, από ένα hot spot να τρώνε χοιρινά και να πίνουν αλκοόλ, ενίδυ, δεν ξέρω και εγώ τι Έτσι, Νομίζω ότι αυτά είναι πέρα και από τη σφαίρα της, της σοβαρότητας δηλαδή, θα σας απαντήσω για να μην νομίζετε ότι θέλω να ε, ξεφύγω αλλά όταν έχουμε μια σειρά από πράγματα που εμεί θεωρούμε ότι είναι προ μια κατεύθυνση Α. Έχουμε το φορολογικό, έχουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, έχουμε στα 100 προϊόντα που ε, θα τυχάνουν προστασία σε 6 πολύ σοβαρά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ελιαίες, γίνονται φέτα. πράγματα, θέλω να πω έτσι. Αλέγαμε γίνονται τέστα. πράγματα Μαστίχα τα οποία. Δημορφών... Της Μαστίχα Τσχίου, βεβαίω, Σούζο. Το ξεχνάμε. Λοιπόν, γίνονται πράγματα τα οποία κανεί μπορεί να τα προσεγγίσει από την Α ή Β κατεύθυνση, να κάνει την κριτική του, να πει πόσο είχε βοηθήσει, πόσο τα είχε αναστήσει στο παρελθόν κτλ. Το να κατευθύνεται το δημόσιο λόγο σε αυτού του είδου τα πράγματα, νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια ω χώρα. Τώρα, επί τη για να σα απαντήσω. Γιατί διότι... Βοήθησαν βουλευτέ Και νομίζω εξού και η αποδοκιμασία ναι, των κυρίων. Όσο Πέτσα ενοχλητικό θα ήταν. Ε, κύριε, ε, κύριε, ε, κύριε, μεγάλη Παρασκευή, α πούμε, στη η πλατεία Πάρκου στη Λαμία που κάνουμε την περιφορά των επιταφείων ή οπουδήποτε αλλού, να έρθουν τίποτα μυστήριοι τύποι και να ψήνουν αρνιά και να τρώνε μερέντε. Άλλο νομίζω, άλλο τόσο ενοχλητικό και ε, πώς θα το πω, ε, αχρίαστο και προσβλητικό, θα ήταν να κάνει αυτή η οργάνωση, πώ τη λένε και διάφοροι άλλοι περίεργοι τύποι, να πίνουν αλκοόλ ξέρω εγώ, ή να τρώνε έξω από τα... Δόξα τω Θεώ, η χώρα μα έχει τόσε ομορφιέ που μπορεί να κάνει πυκνή κανεί όπου θέλει. Όχι για του οργανωμένου χώρου. Αυτό ο κύριο Κυρανάκη, κατά την άποψή μου. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω του συναδέρφου, διότι καταρχήν δεν ξέρω ακριβώ τι είπαν και σε ποιο πλαίσιο το είπαν κτλ. Αλλά επί τη ουσία τη υπόθεση, σα λέω ότι αλλήμονω τώρα, εάν ε, ω χώρα, ω πολιτισμό, ω άνθρωποι ήταν στη βασική Προτεραιότητα να προσβάλλουμε τα ήθη, τα έθιμα ή, εν πάση περιπτώσει, τι ευαισθησίε που έχουν κάποιοι του. άλλοι άνθρωποι. Και τη φτώχεια του. Υπάρχει πολύ αυτό. Περισσότερο. Δηλαδή, είναι σαν να ντουκλή, δηλαδή στο άλλο, πρέπει ο άλλο να πάει πίνω, να του τρίξει στην πληγή, Α πούμε, εδώ λέμε ότι οι χώροι που αυτοί οι άνθρωποι διαμένουν και φυλάσσονται είναι χώροι που έχουν του κόσμου τα προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει κάποιο να πάει να κάνει πυκνίκη εκεί. Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα. Ελευθερία, ή αλλίωση των χαρακτηριστικών μα ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για συμπεριφορέ οι οποίε είναι προσβλητικέ απέναντι σε άνθρωπο. Δεν, δε, δεν νομίζω ότι χωράει συζήτηση άλλους τύπου. Στι μετεγκαταστάσει, συμφωνείτε κύριε Μιχαλίδη, με τον τρόπο που το χειρίζεται η κυβέρνηση. Και αν ε, εκτιμάτε ότι μπορεί ξέρετε, να υπάρξει άλλο τρόπο. Είναι... Αλλά... Ναι, με συγχωρείτε. Ε, και γι' αυτό, άμα θέλετε να σχολιάσετε το. Ναι, καλά, γι' αυτό ήθελα να πω ότι εμά μα. Ε, προκαλεί ικανοποίηση το γεγονό ότι υπάρχουν και αυτέ οι φωνέ όπω του συναδέλφου, όπω τη κυρία Μπακογιάννη για παράδειγμα, οι οποίε φαίνεται να απομονώνουν τέτοιε ακραίε συμπεριφορέ και επιτέλου να τι καταδικάζουν. Διότι νομίζω ότι οφείλουμε ω πολιτικό σύστημα όλοι σε τέτοιε συμπεριφορέ να είμαστε απόλυτοι. Να μην κανεί λάδι στη φωτιά, δηλαδή. Ένα σχόλιο είναι αυτό που μου ζητήσατε. Ε, τώρα, όσον αφορά τι τα μεταγκαταστάσει, κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εσείς έχετε και, το... και στον νησί Στοιχείο είστε, που αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν mm -hmm. περίπου 5.500 άνθρωποι. Mm -hmm. ε, να σας πω ότι στη Βιάλ, στη δομή του ΚΙΤ, τη βασική, τη μοναδική δηλαδή, η οποία είναι φτιαγμένη για 1.100 άτομα, αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον υπερτετραπλάσια mm -hmm. η συγκέντρωση των ανθρώπων εκεί πέρα. Και οι συνθήκε βεβαίω δεν χρειάζεται να σα πω σε τι να περιγράψω καταστάσει για το πώ ζουν οι άνθρωποι εκεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο, άκρο απαραίτητο, οι, οι, άνθρωποι αυτοί με κάποιο τρόπο να απεγκλωβιστούν. Ε, ας Α μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειε για το ζήτημα τη χορήγηση του ασύλου, η εξέταση δεύτερο βαθμό, η ευαλωτότητα, με η ευαλωτότητα, η οποία στο νέο νομοσχέδιο εγώ τουλάχιστον δεν διάβασα στη συγκεκριμένη διάταξη περί ευαλωτότητας την εξαίρεση από το γεωγραφικό περιορισμό που είναι ένα ζήτημα αυτό. Αλλά ας μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση και ας επικεντρώσουμε σε αυτό που ερωτήσατε. Που είναι η βασική επιλογή. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η, κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα διέξοδο ε, απέναντι σε συμπεριφορές που κατα... με ένα ή με τον άλλο τρόπο η ίδια σε ένα βαθμό χάιδεψε, ανέχτηκε και υποδάβλησε. Εναι, και αυτό προφανώς. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση. Θέλω επίσης να επισημάνω το γεγονός ότι στο θέμα του προσφυγικού και χωρίς να θέλω τώρα έτσι να, αυτό, έτσι να, να ευλογήσουμε τα γένια μας αλλά βλέπετε ότι ο δικός μας χώρος επειδή ακριβώς ξέρει ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και σύνθετο ζήτημα κρατάει μια σχετικά ήπια στάση. Κάνουμε τι παρατηρήσει μα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κάναμε τι παρατηρήσει μα στι επιτροπέ, στην Ολομέλεια κτλ. Αλλά δεν μιμούμαστε την συμπεριφορά την οποία είχε η Νέα Δημοκρατία όταν είμαστε εμεί κυβέρνηση και το πώ αντιμετώπιζε τότε το προσφυγικό. Επαναλαμβάνω, έχουμε απόλυτη συνέστηση του γεγονότο ότι πρόκειται για ένα πολύ συνθέτο ζήτημα που δεν επιδέχεται ούτε απλοϊκέ προσεγγίσει, ούτε Λαϊκισμό, τον οποίο α Παντώ... μετατρέψει ο συνάδελφος να πω ότι σε ένα βαθμό Σας τον είδαμε στην προηγούμενη συγχάτιση. Τη Προφανέστατα, αυτή. ότι θα πρέπει να γίνει μια ισοκατανομή. Προφανώ είναι το λογικό άλλωστε. Δεν μπορεί μια περιοχή, και όπω είπατε, εγώ τυχαίνει να προέρχομαι και μια περιοχή Άρα, ξέρετε, η οποία φορτίζεται θέμα. ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή και από του ανθρώπου που βρίσκονται εκεί, αλλά και από του κατοίκου, διότι είναι ένα ζήτημα. Επομένως, ναι, τις στηρίζουμε με μια δίκαιη κατανομή και βέβαια με ένα ε, καλύτερο τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, με την έννοια πια ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να καλλιεργήσει μια επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες καλύτερη, να εξηγήσει, Ο να, να παρέμβει, να ενημερώσει, να κάνει μια προσπάθεια τέλο πάντων αυτές τις αντιστάσεις που επαναλαμβάνω σε έναν βαθμό η ίδια της είχε καλλιεργήσει, αυτή τη στιγμή να τις αμβλύνει. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτό. Θέλω να κάνω δύο σχόλια. Ε, το πρώτο είναι ότι είναι πολύ άδικο, κατά τη γνώμη μου είναι και άτοπο, να χρεώνει κανεί στη Νέα Δημοκρατία ότι όταν ήταν στην εξωματική αντιπολίτευση ενθάρρυνε, χάιδευε αυτιά ή εν πάση περιπτώσει ε, δεν καταδίκαζε συμπεριφορές ρατσιστικέ ή συμπεριφορές ακραίες ε, ανθρώπων ενάντια σε πρόσφυγες, μετανάστευση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τα όρια τη χώρα. Να μπορέσει να υποδεχθεί πρόσφυγε και μετανάστε να του προσφέρει αξιοπρεπεί συνθήκε διαβίωση. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ότι έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το πώ θα πρέπει να είναι οργανωμένη η διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να μην είναι χαοτική, να περιμένουν άνθρωποι 2,5 και τρία και τέσσερα χρόνια για να εξεταστεί η αίτησή του, να μην υπάρχουν επιστροφέ προ τι τρίτε χώρε, να επικρατεί χάο εδώ και να εκπέμπεται και ένα μήνυμα προ το εξωτερικό ότι όποιο έρθει δεν βαριέσαι, θα παραμένει. Και άλλο πράγμα να λέμε ότι είμαστε υπέρ τη λογική του να στείλουμε Τύχει στι τοπικέ κοινωνίε όπου πηγαίνουν Όχι οι μετανάστε. Συμπεριέχει ο Μιχαήλίνη την προπρουστευτική αντίληψη. Γιατί χρεώνει να φύγει. Δεν είπε να φύγει δεύτερη. Διεκδοκική. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά. Η δεύτερη είναι ότι η δεύτερη είναι η διάρκεια Ρωέ. είναι δύο. είναι δύο τα επίπεδα τη κριτική. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι χαϊδεύει στα αυτιά ακραίων ομάδων οι οποίε συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονται και εκεί νομίζω ότι είναι άδικο. Να το χρεώνει κανεί αυτό στον Κυριακό Μιτζοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε απέναντι σε αυτέ τι συμπεριφορέ. Και ένα δεύτερο είναι η κριτική που ασκούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά στη διαχείρισή του στο μεταναστευτικό ε, θέμα και στο ζήτημα των συνόρων και στο ζήτημα οργάνωση όλου του πλαισίου χορήγηση του ασύλου. Εδώ τα είπαμε και στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα τώρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ένα. Ε, Πάρα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του ζήτημα. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Ούτε η ελληνική κοινωνία είναι όσο όρημη θα έπρεπε και θα θέλαμε όλοι για να αποδεχθεί την ιδέα του ότι μπορούμε να ζήσουμε με αυτό το πρόβλημα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτε οι δομέ μα είναι έτσι οργανωμένε για να μπορούν να αντέχουν αυτή την πίεση που έρχεται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Χρειάζεται το κράτο να λειτουργήσει στην καλύτερη δυνατή του οργάνωση, όλα τα συναρμόδια υπουργεία, όλε τι συναρμόδιε δομέ χρειάζεται στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί αμφιβολία, και χρειάζεται και από την πλευρά τη κυβέρνηση και νομίζω γίνεται αυτό. Έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μισή μήνα ο κ. Χουσοκοίδη με του Περιφερειάρχε, οι δήμαρχοι, οι αρμόδιοι υπουργοί να εξηγήσουν στι τοπικέ κοινωνίε ναι, τι είναι και αυτό, αυτό. ακριβώ που γίνεται. Δεν Γιατί χωρί αυτό. Δεν, ακούστε, δεν επιβάλλεται ο ανθρωπισμό, ούτε η ανοχή επιβάλλεται. Ε. Είστε και οι δύο καλεσμένοι μετριοπαθείς που κρατάτε ε, πολύ ε. ήπια στάση και είστε πολύ προσεκτικοί και στι δηλώσει σα. Κύριε συνάδελφε, θέλω να σα ρωτήσω όμω. Μόνο mm. ένα πολύ σύντομο σχόλιο, αγαπητέ συνάδελφε, mm -hmm. να σου θυμίσω τη θεωρία των ανοιχτών συνόρων. Mm -hmm. Και να σου θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε τρία 24 ώρα, στοιχείο, βγήκαν 470 με, σύμφωλη. άτομα. Σύμφωλη. Με συγχωρείτε. Και η μία άφηξη Ήταν 3 χιλιόμετρα έξω από το κεντρικό λιμάνι τη Χιού, τον Καρφά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εγώ μόνο δεν λέω σαν ότι, σχόλιο εγώ να λέω ότι η φύλαξη, η φύλαξη στα θαλάσσια σύνορα είναι εύκολο πράγμα. Έτσι. Στην ουσία, έτσι. Έτσι. εάν η τουρκική εκτοφυλακή του αφήσει να φύγουν, από εκεί και πέρα η κατάσταση έτσι. είναι πάρα πολύ δύσκολη. Χωρί αμφιβολία. Άλλο όμω αυτό. Κι άλλο η υπεραπλουστευτική, για να δανειστώ και εγώ τον όρο, ε, δήλωση ή αντίληψη ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Γιατί και αυτό ζημιάει τη συζήτηση για ναι. σήμερα τουλάχιστον ναι. για το Γιατί μεταναστευτικό, ε. θα ναι. πάμε το λίγο πρώτα στο, στις αλλαγέ στον ποινικό κώδικα. Όπως ρώτησα και τον ε, ε, κύριο Κονόμου για τον κύριο Κυρανάκη, θέλω να ρωτήσω και εσά για αυτό που είπε ο κύριος ε, Λάπα. Ξεκινώντα με την ε, κατοχή Μολότοφ ω κακούργημα, αντί είναι η αλλαγή που έρχεται για εσεί στην κατοχή Μολότοφ. Την είχατε κάνει πλημέλημα. Ακούσαμε τον κύριο Λάπα να λέει ότι πιο ε, αδίκημα διαπράττει αυτό που μεταφέρει, που κουβαλάει μια Μολότοφ στην πλάτη. Θέλω να σα ρωτήσω αν εσεί συμφωνείτε με αυτήν την άποψη ότι α μπορώ να πάρω εγώ τη Μολότοφ και να τη βγάλω βόλτα. Κοιτάξτε. <χω> ή αν Εντάξει, διαφωνείτε. Εν τη του λόγου λέγονται διάφορα. Αλλά θέλω να πω Ξέρω ότι, ότι δεν είναι δυνατόν. Γι αυτό ναι. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε, ας πούμε, ε, κάποιον ο οποίος μεταφέρει ένα καλάσνικοφ ε, ότι διαπράττει πλημέλημα mm -hmm. και να θεωρούμε ότι κάποιον ο οποίο μεταφέρει μια, ένα μπουκάλι με ένα έφλεκτο υλικό ότι είναι κακούργημα. Άρα θέλετε να είναι και τα δύο ε, επομένως, κακούργημα ή και τα δύο πλημέλημα. Ε, ε, Κοιτάξτε, προφανώς ε, αναφερόμαστε στο ότι εάν δεν διαπράττει εκείνη τη στιγμή κάποια πράξη ε, εμπροκειμένο κακουργηματικού χαρακτήρα με την πρόθεση μόνο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να άρα μιλάμε ένας, ένας για, για κακούργημα. Κύριε Μιχαλή, ε, επομένως, άρα, σε ένα τυχαίο έλεγχο. Αλλά δόθηκε, Βρει, με ένα, μου επιτρέπετε μόνο ολοκλώς, να Να κουβαλάει μολότος στην τσάντα του. δεν θα μπορεί να του κάνει τίποτα. Δόθηκε λοιπόν, όχι είναι πλημέλημα, με ε, δόθηκε η εικόνα, ακριβώς αυτό ήθελα να πω, δόθηκε η εικόνα ότι ο κύριος Λάπας είπε ότι. Ε, τέλος πάντων το να κουβαλάει ας πούμε μολότο κανεί, δεν είναι και καθόλου ποινικό, ποινικά κολάσιμο αδίκημα. Μα είπε δεν ποιο είναι ένωμο ένομο αγαθό προσβάλλει ναι. απλή Εντάξει. κατοχή μιας ε, και πάλι Αυτό τι σημαίνει. Ε εγώ δεν θα θέλω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή τώρα μια συγκεκριμένη έκφραση, η οποία μπορεί να είναι και εντυρήμη του λόγου ή υπεραπλουστευμένη. Αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι αυτό που σα είπα. Ότι ε, στην περίπτωση αυτή, εάν δεν διαπράτεται το, το αδίκημα το συγκεκριμένο, δεν μπορεί εκ προημίου να το χαρακτηρίσει κακούργημα. Δε, η πλημεληματική πράξη είναι μια πλημεληματική πράξη. Αυτή Όπως είναι αν... συνολικά η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μου αυτό... ζητήσατε την προσωπική ναι, μου άποψη, γιατί με, μου ζητήσατε να σχολιάσω μια συγκεκριμένη Λε. έφραση του κοινού Λάμπα. Περισσότερο ναι. δεν μπορώ να είμαι έτσι πιο ειδικό. Εντάξει, νομίζω ότι ε, δεν βρίσκω κάποιο λόγο που κάποιο κουβαλάει μια μολότοφ πάνω του. Δηλαδή, δεν, δεν είναι μέσο άμυνα η αυτοάμυνα η Μολότοφ. Δεν, ε, δεν την παίρνει για να προστατευθεί από κάτι. Είναι ένα μέσο το οποίο κανείς το χρησιμοποιεί για να κάνει πράγματα σαν και αυτά που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια, από τα πολύ ακραία και οδυνηρά όπως οι άνθρωποι στη Μαρφίν που χάσαν τη ζωή του, μέχρι καταστροφέ, επιθέσει, τραυματισμού, καψίματα κ.ο.κ. Νομίζω λοιπόν ότι και για ουσιαστικού και για συμβολικού λόγου, πολύ σωστά έγινε η μετάπτωση από πλημέλημα σε κακούργημα. Αυτό για το Καλάζνικο δεν το γνωρίζω. Μου φαίνεται ότι είναι πάντω γενικώ ό,τι αφορά έχει να κάνει με τη διαφορά τη οπλοφορία τη οπλοχρησία. Εγώ προσωπικά θα ήμουν θετικό και προ την κατεύθυνση αυτά τα όπλα μάχη στα Καλάζνικο, διότι δεν είναι θέμα προστασία ο οποίο έχει Καλάζνικο, ούτε. Σωστά. Μάλιστα. Και αυτό να γίνει κακούργημα για να λέμε mm -hmm. τα πράγματα όπω είναι και όπω η κοινωνία πρέπει να τα αντιλαμβάνεται. Εντάξει, νομίζω ότι ένα που βάζει τη μολότοφ στην τσάντα του τη βάζει είτε για να διευκολύνει κάποιον να την πετάξει είτε για να την πετάξει ο ίδιο. Συνεπώς... Ωραία. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ Μιχα... <laughs> <φέρμα. Σας ευχαριστούμε. laughs> πολύ, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ για μια δημοκρατία. Ευχαριστού. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρουσία στο...